Ανοίξει στην κοινοβουλευτική διαδικασία, οφείλουμε όλοι να τοποθετηθούμε με καθαρό λόγο και σαφήνεια. Χωρίς μικροπολιτικά παιχνίδια και κινήσεις πολιτικού εντυπωσιασμού που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες. Είμαι Υπουργός Τουρισμού της κυβέρνησης τα 4 τελευταία χρόνια. Ήταν και είναι εθνικό μου καθήκον να στηρίζω την κυβέρνηση για να συνεχίσει ισχυρή να ολοκληρώσει το έργο της και την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Τίποτα σήμερα δεν θυμίζει την εικόνα που παρουσίαζε η Ελλάδα πριν από το 2015. Η κυβέρνησή μας εργάστηκε σκληρά και συστηματικά για να αποκαταστήσει τις κοινωνικές αδικίες και να εξασφαλίσει συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης, ώστε να μην πάνε χαμένες οι θυσίες του ελληνικού λαού. Δεν θα μπορούσα ποτέ να επιτρέψω να ανακοπεί βία η πορεία αυτής της κυβέρνησης και να μην υλοποιηθούν οι μεγάλες θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό της χώρας και έχουν δρομολογηθεί άμεσα, όπως η κατάργηση της περικοπής των συντάξεων, η αναθεώρηση του συντάγματος και ειδικά η αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, η προστασία της πρώτης κατοικίας, η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού και η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα επιφέρει την αύξηση των επιδομάτων. Η μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, η ρύθμιση των 120 δόσεων και όλες οι μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Η πάταξη της διαφθοράς και η απόδοση της δικαιοσύνης. Στα 4 αυτά πολύ σημαντικά χρόνια για την Ελλάδα, πετύχαμε ιστορικά ρεκόρ σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και ετήσιους ρυθμούς τουριστικής ανάπτυξης διπλάσιους του παγκόσμιου μέσου όρου. Με τη στρατηγική που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε και με πολύ σκληρή δουλειά, εξασφαλίσαμε 9 εκατομμύρια επιπλέον διεθνείς αφίξεις σε σχέση με το 2014, μία αύξηση πάνω από 35% στην τετραετία και σε απόλυτα νούμερα 33 εκατομμύρια αφίξεις για το 2018. Ενισχύσαμε σημαντικά τα εθνικά έσοδα και ενδεικτικά την τελευταία διετία αυξήσαμε τα αμιγώς τουριστικά έσοδα πάνω από 3 δις ευρώ. Ο τουρισμός στήριξε την οικονομία της Ελλάδας, συνεισφέροντας άμεσα και έμεσα περίπου 50 δις ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας. Συμπαρέσυρε στην ανάπτυξη σχεδόν το σύνολο των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας και οδήγησε σε έκρηξη επενδύσεων, δημιούργησε νέα έσοδα και έδωσε δουλειά σε χιλιάδες συμπολίτες μας, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες από το 28% που παραλάβαμε το 2014 στο 18% το 2018. Ισχυροποιήσαμε την εικόνα της χώρας μας παγκοσμίως και καθιερώσαμε την Ελλάδα ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό. Μετά από 4 χρόνια συνεχούς επιτυχίας και ανόδου, το 2019 είναι μια δύσκολη και απαιτητική χρονιά, με σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να διαχειριστούμε. Συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Το Brexit και οι κλειδονισμοί που αναμένεται να δημιουργήσει στην ευρωπαϊκή οικονομία, φθηνοί προορισμοί που για να ανακάμψουν τουριστικά υιοθετούν επιθετικές επιδοματικές πολιτικές και διαθέτουν συγκριτικά με εμάς πολλαπλάσια κονδύλια για την τουριστική προβολή και διαφήμισή τους. Η ευθύνη είναι τεράστια και οφείλω να συνεχίσω να εργάζομαι για να διασφαλιστεί η ανωδική πορεία που εξασφαλίσαμε όλα αυτά τα χρόνια στον τουρισμό να συνεχιστεί παρά τις προκλήσεις με τους ίδιους υψηλούς ρυθμούς και αυτή τη χρονιά. Ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση. Όσο αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, από την πρώτη στιγμή είχα τοποθετηθεί υπέρ της εθνικής πρότασης, όπως είχε αποτυπωθεί το 2007 στις προγραμματικές δηλώσεις από τον Κώστα Καραμαλή και η οποία είχε τότε την αποδοχή του ελληνικού λαού και της πλειοψηφίας των πολιτικών κομμάτων. Θέση που η Νέα Δημοκρατία επανέλαβε ότι ισχύει στο ακέραιο ως επίσημη θέση της το Γενάρη του 2018. Οι όποιες επιφυλάξεις μου πριν από ένα χρόνο παρακάμφθησαν όταν αποσαφηνίστηκαν όλα τα επίμαχα σημεία της συμφωνίας που δημιουργούσαν αντιδράσεις. Και αυτό το γνωστοποίησα τότε στην κοινοβουλευτική μου ομάδα και το επανέλαβα και στο επεισοδιακό Υπουργικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο, τονίζοντας το συνταγματικό μου δικαίωμα να ψηφίζω κατά συνείδηση. Η συμφωνία έρχεται να δώσει λύση σε μια ιστορική εκκρεμότητα. Είναι υπέρ της ειρήνης, της συναδέλφωσης των λαών, της οικονομικής και κοινωνικής πρόοδου σε μια ταραχώδη γειτονιά της Ευρώπης. Διευθετεί με τρόπο δίκαιο και βιώσιμο ένα πρόβλημα δεκαετιών και είναι πατριωτικά ορθή και εθνικά ωφέλιμη.
Κλείνουμε πληγές στα βόρεια σύνορά μας που συντηρούσαν Μύση και Τυχόνια και ανοίγουμε νέες προοπτικές στις διμερείς μας σχέσεις με την ελπίδα ενός κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ισχυροποιεί το ρόλο της χώρας μας στα Βαλκάνια και θα φέρει σταθερότητα και ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Η θετική ψήφος είναι η πραγματικά πατριωτική στάση και το χρωστάμε στην πατρίδα μας και τις επόμενες γενναίες. Κλείνοντας, θέλω να δηλώσω τη συμπαράστασή μου στη συνάδελφό μου κυρία Θεοδώρα Τζάκρη για τη δολοφονική επίθεση εναντίον της και εναντίον της οικογένειάς της. Καταδικάζω κάθε μορφή βίας, τις απόπειρες τρομοκρατίας και στοχοποίησης που στρέφονται εναντίον της δημοκρατίας μας. Τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις είναι αποτέλεσμα της άθλιας προπαγάνδας, του μίσους και του διχασμού που έχει σπείρει η αξιωματική αντιπολίτευση και δεν διστάζει να υπονομεύει το εθνικό συμφέρον για πρόσκαιρο πολιτικό όφελος και με τη μέχρι σήμερα σιωπή της και ανοχή της, στελέχη της παρακινούσαν ακραίες και επικίνδυνες συμπεριφορές εναντίον βουλευτών με διαφορετική πολιτική θέση και τοποθέτηση. Τον τελευταίο καιρό υπόθηκαν και γράφτηκαν διάφορα ψεύδι και συκοφαντίες εναντίον μου για το κόστος των υπηρεσιακών μετακινήσεών μου και τηλεφώνων, περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Και έχω υποστεί άθλιες επιθέσεις για την οικογένειά μου και ανήθικες επιθέσεις για το ήθος μου και για τον νεκρό πατέρα μου. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος προέρχεται από ένα ακραίο χώρο, αντί να τοποθετείται στις ομιλίες του πολιτικά, έχει επιδοθεί σε προσωπικές μου επιθέσεις εναντίον μου, με αιμονή και με έχει στοχοποιήσει. Σας καταθέτω ενδεικτικά δηλώσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη από το Βήμα της Βουλής ή από τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα που με στοχοποιεί κατ' επανάληψη και οι οποίες αναπαράγονται. Παρακαλώ. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε το δικαίωμα και προσφέρει πολιτική κάλυψη σε φασιστικά στοιχεία να εκφοβίζουν την οικογένειά μου και εμένα. Να λαμβάνω φωτογραφίες νεκρών γυναικών, να δέχομαι απειλητικές κλήσεις και απειλητικά μηνύματα στο κινητό μου, αλλά και μέσα από το διαδίκτυο. Καταθέτω ενδεικτικά, αποδεικτικά των απειλών της τρομοκρατίας του εκφοβισμού για εμένα και την οικογένειά μου. Εάν συμβεί οτιδήποτε στην οικογένειά μου και σε εμένα, ευθύνες δεν θα βαρύνουν μόνο τους δράστες, αλλά και τους ηθικούς αυτουργούς. Δεν υπέκυψα και δεν θα υποκύψω σε εκφοβισμούς και εκβιασμούς. Και δεν διαπραγματεύομαι το συνταγματικό μου δικαίωμα να ψηφίζω κατά συνείδηση. Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή πορεύομαι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα για το καλό της πατρίδας μας, πάνω από κάθε κομματικό όφελος, πάνω από κάθε πολιτικό και προσωπικό κόστος, με μοναδικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Καλώ όλες τις δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου με γενναιότητα να υψώσουμε τείχος προστασίας απέναντι σε αυτή τη φασιστική απειλή και να τους καταδικάσουμε και να τους απομονώσουμε. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Υπουργό του